Εχθές μας έγραψε ότι κάτω από την κρίση μας κρύβεται η άρνηση. Και τη στιγμή της γέννησής μας είμαστε η άρνηση. Οπότε, από τη στιγμή που είμαι η άρνηση, μετά υπάρχω και μετά ζω. Σήμερα θα κάνουμε τις αρνήσεις μας, που σημαίνει ότι χρειάζεται να δούμε ο καθένας μας τι είναι αυτό που μας κάνει να αρνούμαστε αυτό που είμαστε. Δηλαδή, ό,τι κρίνω στη ζωή μου είναι ό,τι αρνούμε. Ό,τι ζηλεύω είναι ό,τι έχω και το έχω αρνηθεί. Για να ζηλέψω κάποιον, χρειάζεται να έχω αρνηθεί αυτό που έχω εγώ, οπότε κοιτάω τον άλλον και έτσι συγκρίνομαι μαζί του και ζηλεύω. Μας έχει δώσει τρεις τύπους αρνήσεων που έχουμε μέσα μας. Τους έχω γράψει στον πίνακα. Οι αρνήσεις μου για ό,τι είμαι. Οι αρνήσεις μου για ό,τι θέλω. Οι αρνήσεις μου για ό,τι έχω. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να το διαβάσετε και για να το αισθανθείτε λιγάκι. Και θα συνεχίσω. Για κάποιο λόγο, μας δίνει πολλές φορές ή τρεις ή πέντε. Την ώρα που τις έγραφα, του λέω, γιατί μου δίνεις τρεις αρνήσεις. Η τελευταία, κάτω η πράσινη, είναι της Παναγίας. Η άλλη είναι του Κυρίου, η άλλη του Θεού. Δηλαδή, τρεις φάσεις της ζωής μας, που αντί να είμαστε εμείς, τις έχουμε κάνει απέναντι σε άλλα πρόσωπα, που έχουν έρθει στη γη και έχουν αφήσει πράγματα για να ζήσουν οι επόμενες γενιές. Αν θεοποιήσω, δηλαδή, κάποιον άλλον, τότε εγώ δεν γνωρίζω τι έχω. Σας αναφέρω αυτά τα τρία θεϊκά πρόσωπα για να μπορέσει από μέσα μας να φύγει οτιδήποτε υπάρχει που μας φοβίζει να υπάρχουμε εμείς ως άνθρωποι. Να γνωρίζετε ότι αν δεν υπάρχεις εσύ ως άνθρωπος, δεν υπάρχει και ο Θεός για σένα. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Κύριος, ούτε η γη, ούτε η συγγενή σας, ούτε κανένας. Οπότε ας ξεκινήσουμε με εμάς. Και θα ξεκινήσω από τις κάτω αρνήσεις που λέει «Οι αρνήσεις μου για ό,τι έχω». Αν έχω ένα σπίτι, θα θέλω ένα άλλο. Αν έχω ένα σώμα, θα θέλω ένα άλλο. Αν έχω ένα χάρισμα, θα θέλω ένα άλλο. Μόλις ακούτε τη λέξη «θα», σημαίνει ότι έχεις φύγει μέσα από εσένα και έχεις πάει απέναντι από εσένα. Έχεις πάει στην υπόθεση και στο νομίζω. Άρα, αρνείσαι ό,τι έχεις. Όταν γεννιέσαι, σου δίδονται κάποια
στοιχεία για να μπορείς να περπατήσεις. Ακόμα και στο σώμα που έχουμε, μας έχουν δοθεί κάποια στοιχεία για να είμαστε εμείς. Αυτό δείχνει τη μοναδικότητά μας. Αυτά τα στοιχεία που έχουμε, εμείς τα αρνούμαστε. Ο λόγος είναι γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει δεκτικότητα. Και εφόσον ζούμε σε μία γη που είναι η άρνηση και εμείς έχουμε γεννηθεί ως άρνηση, οπότε η ζωή μας θα είναι μόνο αρνήσεις. Οι αρνήσεις μας γίνονται φόβοι, οι φόβοι γίνονται συγκρίσεις, οι συγκρίσεις μας γίνονται ντροπές και ζούμε μέσα στο βάθος των συναισθημάτων. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να αρνηθώ αυτό που έχω. Να αρχίσω να το θαυμάζω. Μόλις θαυμάσω αυτό που έχω, το έχω αρνηθεί. Ο λόγος είναι γιατί πλέον δεν είναι δικό μου, αλλά το έχω μεταφέρει σε έναν κόσμο ενθουσιασμού, θαυμασμού και απόδειξης. Μέσα εκεί ξεκινάει να υπάρχει μία προσδοκία και να πιστεύω. Οπότε αυτό που έχω δεν είναι δικό μου. Απλά το έχω για να το επιδεικνύω. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος για να αρνούμε αυτό που έχω. Όπως είναι. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος. Να μην βλέπω τι έχω. Τόσο τρόπος έχει μέσα ότι συχαίνομαι, ότι απεχθάνομαι. Ότι αηδιάζω. Και ότι φοβάμαι. Έτσι, για να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό το επίπεδο των αρνήσεών μου, χρειάζεται ό,τι έχω να το κάνω απτό. Δεν θα μπορέσω να μείνω άλλο. Μόλις φέρω μπροστά μου ό,τι έχω, τότε θα βγουν όλες οι αρνήσεις μου στην επιφάνεια. Αυτό που χρειάζεται να δείτε είναι ότι
Η πρώτη κίνηση είναι αυτή που έχω να το κρίνω. Μόλις το κρίνω, αρχίζω να λέω γιατί. Γιατί σε μένα. Γιατί να το έχω εγώ αυτό. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ό,τι έχετε είναι μέρος της ζωής σας, στη γη και της διαδρομής σας. Ακόμα κι αν αυτό το έχω είναι σε σωματικό επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο, ή ακόμα και σε συγγενικό ή φιλικό επίπεδο. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ό,τι έχετε έχει μέσα την επιλογή σας. Οπότε χρειάζεται να δείτε τις αρνήσεις σας για ό,τι έχετε. Μέσα σε αυτό το επίπεδο θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν πράγματα που έχετε και δεν τα γνωρίζετε. Ο λόγος που δεν τα γνωρίζετε είναι γιατί δεν τα βλέπετε. Ο λόγος που δεν τα βλέπετε είναι γιατί αυτό που χρειάζεται να δείτε σε εσάς, κοιτάτε τον άλλον απέναντι από εσάς. Όλοι έχετε μια ιδιαίτερη αίσθηση που για τον καθένα είναι ξεχωριστή. Για να μπορέσετε να φτάσετε σε αυτήν, χρειάζεται να δείτε τι αρνείστε για εσάς. Πάρτε λίγο χρόνο μέσα σας να αρχίσετε να λέτε «εγώ έχω» και φέρτε μπροστά σας ό,τι έχετε. Thank you.
Πάμε στο δεύτερο επίπεδο, οι αρνήσεις μου για ό,τι θέλω. Αυτό το επίπεδο είναι η αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Γι' αυτό και σας ανέφερα τον Κύριο. Είναι αυτός που γείωσε την αγάπη στη γη. Για να φτάσεις να κάνεις αυτό που θέλεις, χρειάζεται πρώτα να περάσεις μέσα από το φόβο σου. Έτσι, για να μην φτάσεις μέσα στο φόβο σου, να μην τον δεις και για να μην τον συναντήσεις, κάνεις ό,τι λυπάσαι. Και έτσι αρνείσαι ό,τι θέλεις. Εδώ σχηματίζεται η σύγκριση του ανθρώπου και γεννιέται η αντίδραση. Εσύ κάνεις ό,τι πιστεύεις και αρνείσαι ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να είσαι ελεύθερος, δεσμεύεις τη ζωή σου με ό,τι πιστεύεις και αρνείσαι να δεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Ήταν ο δικός σου πλούτος. Είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από κάποιον, τότε είναι η ώρα να δεις τη σύγκριση. Η άρνηση του πλούτου σου σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου σε απομακρύνει από ό,τι θέλεις για εσένα. Υπάρχει και η αντίδραση. Η αντίδραση είναι ένας δρόμος που σε απομακρύνει από ό,τι θέλεις και έτσι λαμβάνεις μόνο ικανοποίηση αντί για την ενέργεια αυτού που θέλεις. Όταν ο άνθρωπος ικανοποιείται, τότε πιστεύει ότι έκανε αυτό που θέλει. Το που δεν βλέπει είναι τις αρνήσεις του και τις αντιδράσεις του. Και ακόμα πιο αόρατη είναι η λύπηση. Που έχει πάρει τη θέση του θέλω και της αγάπης του ανθρώπου.
Εδώ δεν μπορείτε να βάλετε μπροστά σας κάτι. Απλά δείτε μόνο τις αντιδράσεις σας και τα πιστεύω σας. Και τώρα πάμε στις αρνήσεις για τη σοφία σας. Γι' αυτό που είστε. Αυτό που είμαι εγώ, έχει μόνο τη δική μου ύπαρξη. Και τη δική μου αίσθηση. Όπως υπάρχω εγώ στη γη, και όπως η αίσθησή μου με οδηγεί, είναι μόνο γι' αυτό που είμαι εγώ. Έτσι, εγώ χρειάζεται να με γνωρίζω να με βλέπω να με αισθάνομαι και να με δέχομαι. Αν όλα αυτά εγώ τα αρνηθώ, τότε οι αρνήσεις μου με οδηγούν στην ανυπαρξία. Έτσι δεν υπάρχω. Δεν είμαι. Δεν αισθάνομαι. Δεν με αναγνωρίζω. Δεν με βλέπω. Έτσι βρίσκομαι σε ένα γαϊτανάκι, το οποίο γύρω μου κινούνται όλες οι αρνήσεις μου και εγώ στη μέση είμαι η ανύπαρκτη. Έτσι εδώ
υπάρχει η προσπάθεια η προσέγγιση χωρίς ολοκλήρωση. Η θλίψη. Και η κρίση της ανικανότητας. Ακόμα και όταν κάνεις κάτι καλό, θα έρθει κάποιος να σε βάλει στην αμφιβολία, μέσα από τις αρνήσεις σου και από τα πιστεύω σου. Ή στην αμφισβήτηση, μέσα από ό,τι βλέπεις και από ό,τι αναγνωρίζεις. Αυτό θα σου δείξει ότι ακόμα δεν είσαι εσύ. Έτσι οι αρνήσεις μου για ό,τι είμαι είναι αόρατες. Έχοντας γύρω από εμένα τη δική μου ανυπαρξία. Αυτή είναι όλη η αρνητική πλευρά της ανθρώπινης ροής και διαδρομής του ανθρώπου στη γη. Έτσι, όταν αρχίσεις και βλέπεις τις αρνήσεις σου, θα δεις ότι οι αρνήσεις σου θα σε οδηγήσουν. Αυτά που δεν έχεις ζήσει, να τα ζήσεις για σένα. Έτσι, η θετικότητα είναι να δεις τι έχεις, να νιώσεις τι θέλεις και να αισθανθείς ποια είσαι. Μέσα από αυτή τη διαδρομή ξεκινάς να αφήνεις αρνήσεις και στη θέση τους να βάζεις ύπαρξη. Έτσι, στο δρόμο σου, όταν θα συναντάς την αμφιβολία και την αμφισβήτηση, που θα σε βάζουν μέσα στο πιστεύω, εσύ θα είσαι έτοιμη να πεις «Εγώ είμαι». Εμμανουηλίδου Χριστίνα. Γνωρίζω τι έχω, νιώθω τι θέλω και αισθάνομαι ποια είμαι. Έτσι αρχίζει ο δρόμος της επιστροφής, ολοκληρώνοντας την άρνηση και πηγαίνοντας στη θετικότητα. Οι αρνήσεις μου, η ζωή μου όλη,
που έγιναν φόβοι για να μην θελήσω την πραγματική μου ζωή, που έγιναν ενοχές για να μην αισθανθώ ποια είμαι, που έγιναν μία διαδρομή για να φτάσω σήμερα εδώ. Και να αναγνωρίζω ό,τι έχω, ό,τι θέλω και ό,τι είμαι. Εγώ η Μανουηλίδου Χριστίνα, σας είπα ό,τι είδα, ό,τι άκουσα και ό,τι αισθάνθηκα. Το σημερινό επίπεδο είναι χαμηλό, έχει όμως πολύ φως, έχει ψυχρή ενέργεια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα από την αναγνώριση να πάνε στη θερμή ενέργεια και στη θετικότητα. Έτσι ολοκληρώνω τη διαδρομή μου. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε για να εισπράτετε ενέργεια και να εκπνέετε άρνηση. Ακόμα και όταν δεν αναπνέουμε, είναι άρνηση. Έτσι χρειάζεται την άρνηση να την ολοκληρώσουμε. Χρειάζεται να τη δούμε, να τη βιώσουμε και να την αναγνωρίσουμε. Και μέσα από εκεί οι αρνήσεις μας θα μας οδηγήσουν στην πραγματικότητά μας. Αυτά από μένα.